κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Τα Ενίκο εν Δήμο. Και σήμερα θα ασχοληθούμε και με την περιφέρεια Αττικής, αλλά και με τον Δήμο Αθηναίων. Φυσικά, ο Δήμος Αθηναίων έχει πάρα πολύ παρασκήνιο μετά τις εξελίξεις με τον Χάρη Δούκα, ο οποίος συμπράττει, όπως φαίνεται, με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη όσον αφορά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον Γιώργο Αποστολόπουλο, για όλα αυτά, αλλά και για τα επιμέρους ζητήματα του Δήμου Αθηναίων και τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται να γίνουν. Και φυσικά την περιφέρεια Αττικής, όπου βλέπουμε κινητικότητα, βλέπουμε δράσεις από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά και από τους υπολείπους αντιπεριφερειάρχες και τη νέα διοίκηση γενικότερα. Είναι πολλές οι προκλήσεις για την Αττική, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και το ζήτημα είναι, γιατί το ρωτάτε κι εσείς, ποια είναι η εικόνα για το από εδώ και πέρα και τι θα γίνει και σίγουρα με κάποια από τα μεγάλα έργα τα οποία αφορούν τους πολίτες. Θα συζητήσω αμέσως τώρα όλα αυτά με την κυρία Μαριάννα του Μαζάτου, είναι αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, με τον κύριο Χαρδαλιά. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα κοντά σας και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Αυτή η εκπομπή φέρνει γούρι πάντως. Μακάρι. Διότι η πρώτη φορά εμφανιστήκατε εδώ ως υποψήφια. Ακριβώς. Πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τώρα ως εκλεγμένη και τοποθετημένη στα οικονομικά της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλη ευθύνη και σίγουρα δεν ξέρω και τι παραλάβατε από την απερχόμενη διοίκηση, γιατί ακούμε και πολλά σε αυτό το κομμάτι και βλέπουμε ήδη ότι ο κύριος Χαρδαλιάς φαίνεται ότι μάλλον περισσότερο δουλεύει παρά μιλάει, γιατί το βλέπουμε να μιλάει πολύ λιγότερο. Ακριβώς. Αλλά στο πεδίο κυκλοφορεί. Καταρχήν, από την ώρα που αναλάβατε μέχρι τώρα ως περιφέρεια, αλλά και τα δικά σας ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τις προμήθειες, τα λειτουργικά έξοδα και τα επιμέρους αυτά θέματα, τι έχετε ήδη προλάβει να κάνετε? Έχουμε δει κάποιες παρεμβάσεις, mm-hmm. βλέπουμε έργα να ξεκινάνε. Είναι και παρεμβάσεις που αφορούσαν συγκεκριμένες περιοχές που μαθαίνουμε ότι προχωράνε αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα. Το τελευταίο μάλιστα έγινε και στο Μαρούσι, στο Ρέμα, εκεί στην Σαπφούς. Δώστε μας λίγο την εικόνα για αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια. Τι γίνεται στην περιφέρεια? Θα σας πω. Είναι μόνο μικρό αρκετά το χρονικό διάστημα που έχουμε ξεκινήσει, 6 μήνες, αλλά όπως είπατε και εσείς, ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά. Εγώ αρχικά θα πω ότι είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε αυτή την περιφερειακή ομάδα μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Νίκο το Χαρδαλιά, που όπως είπατε λίγα λέει αλλά πολλά κάνει. Και όλη η ομάδα δουλεύουμε πολύ ομαδικά, έχουμε σηκώσει μανίκια και έχουμε μπει στη μάχη και είμαστε εδώ για τους πολίτες της Αττικής. Από την πρώτη μέρα αυτό που κάναμε, μόλις αναλάβαμε, ήταν να ξεκινήσουμε τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στα οικονομικά της περιφέρειας και όχι μόνο, και στον ΕΣΝΑ και στο Πάρκο Τρίτσι. Και είμαστε λοιπόν σε διαχειριστικό έλεγχο. Αυτό μπορεί να σας τρομάζει να το ακούτε, αλλά θεωρώ ότι... Νομίζω το είχε και προαναγγείλει και ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι υπεπατημένη κάθε περιφερειακής αρχής. Και εμείς όταν τελειώνει η πενταετία μας θα θέλαμε να το κάνουμε και για εμάς. Οπότε οι επόμενοι που θα αναλάβουν, αν συνεχίσουμε κι εμείς, να υπάρχει πλήρη διαφάνεια στον κόσμο, στους πολίτες της Αττικής και να είναι τα πάντα φανερά. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Προχωράει ακόμα, δεν έχει τελειώσει για να έχουμε αποτελέσματα να σας μεταφέρουμε. Και μια πλήρη εικόνα, να σε mm-hmm. κάθε περίπτωση. Σίγουρα. Κάτι άλλο, όπως είπατε και εσείς, ήδη πολλά έργα έχουν προχωρήσει. Ένα από αυτό είδαμε πρόσφατα, ήταν και η πεζογέφυρα στο Χαϊδάρι, που την παραδώσαμε και ήταν ένα έργο πολύ σημαντικό για τους πολίτες, ειδικά εκεί της Δυτικής Αττικής, του δυτικού τομέα. Το ξέρετε το δυτικό τομέα. Και εγώ από εκεί μένω. Εκεί κατοικείτε και ναι. Είχατε και πολύ σημαντική θέση και στον Δήμο, έτσι, να ακριβώς, το πούμε, στην Αγία Βαρβάρα. Έχω διατελέσει αντιδήμαρχος οικονομικών. Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Θα έρθω και στη Δυτική Αττική λίγο πιο μετά, γιατί την ξέρετε την περιοχή. Θα έρθω και σε αυτό, ναι. Ακόμα άλλο ένα έργο που παραδώσαμε πολύ νωρίς είναι ο δρόμος Επιδαύρου Καλονής, που πηγαίνει στον Πόρο, ένα νησί που ανήκει στην Αττική, στην περιφερειά μας. Και ήταν ένα έργο που είχε κολλήσει, θα έλεγα, από την καταστροφή Ντάνιελ. Είπα, ο Περιφερειάρχης με το που ορκιστήκαμε, πήγε, έκανε αυτοψία στο μέρος και είπε ότι θα το παραδώσει πολύ γρήγορα και ήδη το παραδώσαμε στους πολίτες και μπορούν πια να μεταφέρονται πολύ πιο εύκολα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Και θα γίνει και πράσινο νησί ο Πόρος, οπότε... Οπότε ναι, και έχει πολλές δυνατότητες σαν νησί, θεωρώ. Και γιατί όχι και άλλα νησιά κοντά στην Αττική, mm-hmm. γιατί έχει μεγάλες βλέψεις, όπως φαίνεται, η διοίκηση και η υπόλοιπα νησιά.
Έχετε μπει πολύ λοιπόν στη δουλειά, πολύ με εντατικό ρυθμό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θέλω να ρωτήσω το τι συμβαίνει με τα έργα όσον αφορά κάποιες απεντάξεις. Διότι λαμβάνουμε πληροφορίες και ρωτάει και ο κόσμος, Μιρέα, τι θα γίνει με κάποια συγκεκριμένα έργα, γιατί μαθαίνουμε ότι κάποια δεν θα προχωρήσουν. Κάποια άλλα που έχουν κολλήσει, Μιρέα, θα απενταχθούν. Κάποια ήδη έχουν απενταχθεί. Και ότι σε αυτό, ενώ δεν ήταν επιθυμία και του κυρίου Χαρδαλιά, αναγκάστηκε λίγο πολύ να έρθει σε αυτή τη θέση. Λόγω κακής διαχείρισης οικονομικών, να το πούμε απλά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω και το κοινό αν το γνωρίζει. Τα έργα είναι μια αρμοδιότητα που ο Περιφερειάρχης συνειδητά την έχει κρατήσει εκείνος. Θέλει να έχει πλήρη εικόνα για κάθε έργο που βρίσκεται, σε τι στάδιο είναι, αν έχει κολλήσει, για ποιο λόγο έχει κολλήσει, αν υπάρχει σημαντικός λόγος ή απλά καθυστερήσεις. Θα είδατε ότι την πρώτη τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστών έργων την περάσαμε μόλις χθες στην περιφερειακή συνεδρίαση που είχαμε στο Δήμο του, στο Μενίδη. Αυτό έγινε γιατί ήθελε να ξέρει ακριβώς ποια πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα, ποια πρέπει να μείνουν πιο πίσω και να είναι συνειδητό αυτό που κάνει, να έχει πλήρη εικόνα που θα μπορεί να τη μεταφέρει και στους πολίτες, εννοείται και σε εμάς. Κάποια ίσως απενταχθούν, κάποια ίσως χρειαστεί να μείνουν λίγο πίσω, γιατί δεν είναι έτοιμα ακόμα. Οι μελέτες τους δεν είναι σε στάδιο για να προχωρήσουν. Ναι, και απολύτως λογικό. Οπότε από το να κρατάνε δεσμευμένα ποσά στο πρόγραμμα εκτελεστών έργων, ίσως χρειαστεί να βγουν ή να πάνε λίγο πιο πίσω για να μπουν άλλα που θα προχωρήσουν πιο γρήγορα. Είναι πολύ λογικό έτσι όπως το λέτε. Προφανώς κάποια έργα κλείδωσαν, να το πω απλά, δεσμεύτηκαν ποσά χωρίς να έχουμε όμως όριμες μελέτες που είναι το πρώτο στάδιο. Οπότε τώρα πηγαίνουμε νομίζω αρκετά πιο πίσω, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει. Η αλήθεια είναι ότι σας φέρνει και εσάς αρκετά πιο πίσω αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις απαραίτητες διαδικασίες αυτά θα ξεκινήσουν εκ νέου. Υπάρχει τέτοιο πλάνο? Ακριβώς. Σε καμία περίπτωση δεν θα βγάλουμε έργα που είναι σημαντικά για τους πολίτες, για τους πολίτες της Αττικής και των 66 δήμων. Χρειάζεται να αναφέρουμε ποια είναι συγκεκριμένα που σίγουρα που ζητάνε, απλά θα δώσουμε μια προτεραιότητα σε άλλα που είναι έτοιμα και οι μελέτες τους έχουν οριμάσει και μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, έτσι ώστε και να έχουμε γρηγορότερα αποτελέσματα. Και όσα μένουν εκεί παγιωμένα για πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν σκοπό να τα δούμε να πραγματοποιούνται, θα είναι καλό να βγουν για να δώσουν χώρο σε άλλα. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ θέλουμε να ενημερωνόμαστε γι' αυτά. Εννοείται. Διότι κάνει σοβαρό έργο η περιφέρεια. Βλέπω ότι έχετε δώσει και έμφαση στα αντιπλημμυρικά, τα οποία πολλά βέβαια έχουν κολλήσει, δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά βλέπω τουλάχιστον την θέληση ώστε να προχωρήσουν. Ακριβώς. Εγώ, επειδή είμαι και στην Περιφερειακή Επιτροπή μέλος, που αν γνωρίζετε είναι πρόεδρος ο Περιφερειάρχης και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε δει να ξανασυμβαίνει στο παρελθόν. Η Περιφερειακή Επιτροπή είναι μια επιτροπή που διαχειρίζεται θέματα που έχουν άμεση σημασία για την καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί υπάρχουν και τα έργα και σε πολλά βλέπουμε ότι περνάνε παρατάσεις και παρατάσεις. Έκτη, έβδομη, εμείς που είμαστε και νεότεροι τα βλέπουμε για πρώτη φορά. Οι παλαιότεροι βέβαια τα έχουν ξανασυναντήσει και με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Οπότε αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, να ξεκολλήσουν τα έργα και να προχωρήσουν έτσι όπως θα πρέπει. Για το ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη πενταετία, πώς την θέλετε την Αττική? Είναι πολύ θέλουμε. Γενική ερώτηση, ναι, και ακριβώς, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πάρα πολλά τα ζητήματα. Θέλω να μου δώσετε ένα στίγμα, το δικό σας το στίγμα. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο τα έργα, η Αττική έχει πολλά. Έχει καλώς κακώς και κοινωνικές ανισότητες. Εσείς, για να έρθω και στην Δυτική Αττική, είναι μια περιοχή που θέλει φροντίδα, χρειάζεται κοινωνική πολιτική. Σε αυτό το θέμα θα ενσκύψει λίγο περισσότερο η περιφέρεια? Φυσικά. Ο Περιφερειάρχης από την πρώτη μέρα είπε ότι και οι 66 δήμοι θα προχωράμε μαζί. Κανένας δεν θα μείνει πίσω και δεν υπάρχει και περιθώριο να μείνει πια κανένας πίσω. Είμαστε εδώ και για τους 66 δήμους. Κάποιοι ίσως είναι πιο ευνοημένοι, κάποιοι ίσως είναι λιγότερο. Κάποιοι σαφώς έχουν προχωρήσει πιο καλά. Ακριβώς. Αυτό να μην το κρύβουμε, γιατί και οι δήμαρχοι που έρχονται εδώ βλέπουμε πολλές φορές ότι ο ένας έχει να περιγράψει τελείως διαφορετικές πραγματικότητες από τον άλλον. Όχι ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας διανόμου, αλλά μήπως θα έπρεπε να τους φέρουμε λίγο πιο κοντά επιτέλους όλοι μαζί. Και όπως θα είπατε, η Δυτική Αθήνα για μας είναι ένα στοίχημα που πρέπει πια να μην μένει μόνο στα λόγια ότι έχει πολλές δυνατότητες, πρέπει να τις δούμε και στην πράξη. Και οι κάτοικοι εκεί το περιμένουν αυτό.
Τώρα για την κοινωνική πολιτική, ναι, είναι στις προτεραιότητές μας και ήδη ο Περιφερειάρχης έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα περίπου στα 640 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα ενισχύσει ιδρύματα, κοινωνικές δομές, για ηλικιωμένους, για παιδιά, για γυναίκες. Για κακοποιημένες γυναίκες. Για κακοποιημένες γυναίκες. Μας λείπουν δομές, ξέρετε, ναι. Πώς μας λείπουν και δομές για παιδιά. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ήδη ανακοίνωσε και 5 ενισχύσεις σε δομές για κακοποιημένες γυναίκες, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα της εποχής που βλέπουμε ότι συνεχώς ανθίζει. Και ήδη ανακοίνωσε την ενίσχυση αυτών των δομών. Επίσης ενισχύουμε το ΤΕΒΑ, που θα ξέρετε είναι η διανομή τροφίμων σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αποφελείται πολύ φιλή από δημοσφιλής από αυτό το πρόγραμμα. Έχει αρκετούς κάτοικους ίσως που θα επεκταθεί κάτι τέτοιο. Το έχουν όλοι οι Δήμοι, είναι ανάλογα τα κοινωνικά κριτήρια. Ας πούμε στην Αγία Βαρβάρα εμείς, διότι είμαστε και ένας Δήμος που έχουμε και αρκετούς ανθρώπους όπως τους Ρωμά, έχουμε πολλές περισσότερες οικογένειες που το δικαιούνται από ότι ας πούμε ο Δήμος Περιστερίου που έχει το δεκαπλάσιο πληθυσμό από ότι η Αγία Βαρβάρα. Τα κοινωνικά κριτήρια πάνω κάτω είναι κάτι που το ορίζει της κεντρικής διοίκησης. Αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω περνάει από το χέρι της περιφέρειας όσο το δυνατόν καλύτερα να υπάρξουν παρεμβάσεις. Ειδικά για τη Φυλή, επειδή την αναφέραμε, είναι πολύ μεγάλος πονοκέφαλος ο Χιτά της Φυλής. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε και τι συζητήσεις έχετε κάνει και στην περιφέρεια. Ζητάνε επισταμένα αφενός την κατάργηση και αφετέρου αυτό το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει άλλο χρόνο ζωής. Τώρα τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, δεν θεωρείται βιώσιμος ο Χιτά. Έχουν γίνει συζητήσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ειδικά όμως για το Χιτά Φυλής. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Βέβαια, ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ότι θα πρέπει να συζητήσουν όλη η πολιτική αρχηγή από όλες τις παρατάξεις και τις αντιπολίτευσεις. Δεν το βλέπω όμως να μπαίνει στην ατζέντα. Είναι στην ατζέντα. Σίγουρα θα δείτε στις επόμενες μέρες θα κάνει και τη συνάντηση. Ίσως τώρα, δεν ξέρω, μέσα στο μήνα Ιούλιο ή αρχές Σεπτέμβρη θα γίνει η συζήτηση με όλους τους αρχηγούς. Γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε κάτω, να προτείνουμε. Θα συναντηθεί ο κ. Καρδαλιάς με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ειδικά για τον Χιτά. Ναι, ειδικά για τον Χιτά. Για το θέμα με τα απορρίμματα εκεί. Τι θέλει να τους θέσει. Πώς θα κινηθούν την επόμενη μέρα. Τι σχέδιο έχουν, πώς θα προχωρήσει, γίνεται να συνεχίσει εκεί. Αυτά τα οποία θέσατε και εσείς μόλις πριν. Νομίζω ότι δεν γίνεται να συνεχίσει σίγουρα έτσι όπως είναι. Καταρχήν, επειδή ο Δήμος Φυλής καταγγέλει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή το έχουν καταγγείλει. Και σας το λέω για να το ξέρετε, ότι έχει επεκταθεί πάρα πολλά μέτρα ψηλότερα. Ακριβώς. Και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Υποτίθεται εκεί είχαμε ακούσει κάποτε για τα εργοστάσια, για την κομποστοποίηση, για ένα έτσι μεγαλεπίβολο σχέδιο. Εκεί. Που και αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Ακριβώς. Είναι κάτι που είναι άμεση προτεραιότητά μας. Και θα το δείτε σε λίγες μέρες να προχωράει στα επόμενα μας βήματα. Γιατί είναι κάτι που πρέπει να δοθεί μία λύση και είμαστε σε συνεννόηση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των παρατάξεων. Όπως και και περιοχές όπως Ασπρόπυργος έχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Δεν ξέρω αν εκεί έχετε προγραμματίσει πιο κέρυες παρεμβάσεις ως περιφέρεια ή αν έχετε σκεφτεί κάτι. Ειδικά και υπάρχει και περιβαλλοντικό πρόβλημα εκεί. Ναι, είχαμε επισκεφτεί και είχαμε κάνει και περιφερειακό συμβούλιο στον Ασπρόπυργο, ναι. Όπου ο Περιφερειάρχης είχε πει για ένα πρόγραμμα έργων που θα γίνει στις περιοχές αυτές της Δυτικής Αττικής, γιατί και εκείνοι το έχουν πραγματική ανάγκη και για έργα που θα προχωρήσουν άμεσα. Και για πρώτη φορά, νομίζω, στα χρονικά δίνονται τόσα μεγάλα έργα και ποσά στη Δυτική Αττική, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και αυτή. Όντως έχω δοθεί μεγάλο ποσό στη Δυτική Αττική. Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά όντως δόθηκε. Το θέμα είναι αυτό, ξέρετε, και επειδή είστε στα οικονομικά της περιφέρειας, πρέπει να φροντίσετε να διαχυθεί και στους πολίτες. Ακριβώς. Γιατί ο πολίτης το να βλέπει έργα, ναι, σωστό, πάρα πολύ καλό. Πρέπει και να τα βλέπει. Πρέπει να τα αντιλαμβάνετε κιόλας. Και δεν μιλάω φυσικά για έργα βιτρίνας, μιλάω και για την ποιότητα ζωής γενικότερα. Να βάλω μέσα σε αυτά και την πρόκληση του κυκλοφοριακού, μιας που βλέπουμε και την Αττική Οδό, εδώ πέρα στα πλάνα. Και εκεί υπάρχει ένα σχέδιο πιο ολιστικό από την περιφέρεια, με συνεργασία των Δήμων. Ακριβώς. Αυτό είναι και αυτό στα μελλοντικά, μέσα στην πενταετία, το θέμα το κυκλοφοριακό να λυθεί. Ο Περιφερειάρχης έχει πει ότι είναι εδώ για να το αναλάβει, αλλά να το αναλάβει εξ ολοκλήρου. Γιατί είναι ένα έργο μητροπολιτικού χαρακτήρα.
Τώρα, ο κάθε Δήμος να κάνει μία μελέτη και να διοχετεύει το πρόβλημα στο διπλανό Δήμο, νομίζω αυτό δεν είναι λύση. Πρέπει να υπάρχει από πάνω κάποιος που θα μπορεί να το συγχρονίσει όλο αυτό. Ήδη υπάρχει και ξέρετε, και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, ήδη οι Δήμοι των Νοτιών Προαστίων είναι στα κάγκελα γιατί λένε ότι με το μεγάλο project του Ελληνικού θα επιβαρυνθούμε όλοι εμείς και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Όπως και στα Βόρεια Προάστια έχουν ξεκινήσει την γκρίνια για το καζίνο. Όταν και εφόσον το δούμε. Ειδικά για το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης που θα δημιουργηθεί. Αυτό που σας είπα κιόλας, ο Περιφερειακός είναι εδώ για να το αναλάβει και να πάρει την ευθύνη. Το έχει πει και το έχει ανακοινώσει και επίσημα. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε, σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, αλλά είμαστε εδώ για να το ξεκινήσουμε. Και έχουμε τη θέληση και αναλαμβάνουμε και την ευθύνη. Επίσης, έχουμε καταθέσει, υπάρχει σχέδιο ήδη για τις ώρες αιχμής, όπως είναι τα έξυπνα φανάρια, που αυτά είναι σε ετοιμότητα και όποτε μας ζητηθεί, είμαστε εδώ για να παρέμβουμε. Και γενικότερα νομίζω να υπάρχει και μια καλύτερη επιτήρηση των δρόμων. Είναι αναγκαία μια που ερχόμαστε κυκλοφοριακό. Δεν ξέρω αν είδατε και τις σοκαριστικές εικόνες εκεί στην Αχαρνών με την 17χρονη κοπέλα που τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο και επί 10 λεπτά κανείς δεν έβλεπε. Αν είχαμε ενδεχομένως κάποιο σύστημα επιτήρησης, αν είχαμε κάμερες, ίσως λίγο περισσότερες κάμερες, ενδεχομένως να τα βλέπαμε και λίγο καλύτερα αυτά τα ζητήματα. Ναι, ακριβώς το ίδιο μας έλεγε πριν λίγο ο Περιφερειάρχης που είχαμε μια συνεδρίαση. Ναι, γιατί είχε επισκεφτεί πρόσφατα τη Σανγκάη και έλεγε ότι εκεί πέρα οι δρόμοι δεν υπάρχουν, είναι παντού κάμερες, παντού όλα παρακολουθούνται. Ο έλεγχος μας λείπει σε αυτή ακριβώς. τη χώρα. Και να πω θα θέλαμε να το δούμε. Ξέρετε. Ναι. Και οι πολίτες θα θέλαν πιστεύω να το πως, δούμε. Πιστεύω πως ναι, είναι κάτι αναγκαίο πια για την Αττική και για όλη ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, να πω ότι τρέχουν και 24 έργα για ασφαλτοστρώσεις, κάτι που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Είναι σε εξέλιξη, οπότε σίγουρα αυτό ίσως βοηθήσει λίγο την κατάσταση με το κυκλοφοριακό στην Αττική. Πάμε στα πιο δικά σας τώρα, γιατί είστε πολύ νέα στην περιφέρεια και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το δικό σας το κομμάτι. Πώς είναι να είστε στην περιφέρεια, γιατί έχετε όντως πολλές προκλήσεις, με τα δικά σας τα επιμέρους τα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλές προσκλήσεις. Θέλουμε να βλέπουμε νέο κόσμο, βέβαια. Ισχύει. Ναι, δηλαδή, και νομίζω ότι. Και μπήκε και περισσότερο νέο κόσμο σε αυτό το περιφερειακό σχήμα. Ισχύει. Είμαστε πολλά νέα πρόσωπα και όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και νέα στην περιφερειακή αρχή. Εγώ έχω μια θέση με τεράστια ευθύνη, θα έλεγα. Αλλά μου αρέσουν οι προκλήσεις και γι' αυτό είμαι εδώ. Σίγουρα μου δόθηκε μια τεράστια θέση που πρέπει να ανταπεξέλθω και να είμαι εδώ για τους πολίτες της Αττικής και για τους 66 Δήμους, όπως προείπα. Βέβαια, η κατάσταση που σκεφτόμουν ότι θα αντικρίσω ίσως ήταν κάτι που με φοβίζε. Τελικά είναι πάρα πολύ καλύτερο το κλίμα. Έχουμε πάρα πολύ δυνατό προσωπικό. Οι άνθρωποι είναι υποστηρικτικοί, είναι διαβασμένοι, ξέρουν το αντικείμενό τους και είναι εδώ για να δουλεύουν για την περιφέρεια και για τους πολίτες. Η ομάδα νομίζω ότι ναι. ξεκινάτε καλά. Ακριβώς. Μακάρι να συνεχίσετε και έτσι, σας το ευχόμαστε. Ουσιαστικά, για να πάω έτσι και στην πιο κεντρική σκηνή, είναι η δεύτερη, για να το θέσουμε έτσι σωστά, η δεύτερη θητεία της νέας δημοκρατίας στην περιφέρεια. Υπήρξε και πάρα πολύ έτσι ντόρος, να το πούμε απλά, και πριν την αυγή ο κύριος Χαρδαλιάς και πριν με τον κύριο Πατούλη, έτσι, αλλά και τώρα με τον κύριο Χαρδαλιά. Μιλάμε για δεύτερη θητεία της νέας δημοκρατίας, ουσιαστικά. Αυτό θεωρείτε ότι είναι, θα βγει σε καλό? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι η δεύτερη θητεία, καλά λέτε. Αλλά είναι η δεύτερη θητεία με άλλο πρόσωπο. Οπότε δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε, θεωρώ. Γιατί είναι προσδοκίες ίσως είναι μεγαλύτερες όμως. Ακριβώς. Προσδοκίες είναι μεγαλύτερες, γιατί και το πρόσωπο μας έχει δείξει ο κύριος Χαρδαλιάς ότι είναι πολύ δυναμικός, πολύ εργατικός. Και πριν υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες, τώρα βέβαια πολύ περισσότερες. Ακριβώς. Γιατί μας έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και τον πιστεύουμε όλοι. Και εμείς σαν ομάδα του, αλλά νομίζω και οι πολίτες, και γι' αυτό του δώσαν και τόσο μεγάλο ποσοστό από την πρώτη κιόλας Κυριακή. Μπορείτε να εγγυηθείτε λοιπόν ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα? Ναι, υποθέτω. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ και είμαι σίγουρη πως με την πενταετία θα σας εκπλήξουμε, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης. Βλέπουμε τις διαμάχες, για παράδειγμα, στο Δήμο Αθηναίων. Που από την πρώτη στιγμή, με το που μπήκε ο Χάρης Δούκας, ο άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ, είδαμε εκεί πέρα το τι ακριβώς συμβαίνει. Και να σας πω και την αλήθεια, και ο κόσμος έτσι είχε αρχίσει να φοβάται και για την πορεία των έργων. Εσείς δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα. Έχετε, νομίζω, άριστη συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση. Οπότε η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πολλά από εσάς και ελπίζουμε να τα δούμε.
Εννοείται και ο Περιφερειάρχης διεκδικεί ακόμα περισσότερα για την Αττική, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το 45% του πληθυσμού της χώρας μας ζει στην Αττική. Οπότε πρέπει να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα χρήματα και έργα για την Αττική και πιστεύω θα τα καταφέρει και σίγουρα θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα στην πενταετία για τους πολίτες της Αττικής που μας εμπιστεύτηκαν. Θα βάζετε ψηλά τον πήχη. Ναι. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και ως ομάδα και προσωπικά σε εσάς με πολύ. Όλα αυτά τα οποία έχετε αναλάβει και κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, με αυτά από την περιφέρεια θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με Δήμο Αθηναίων.